Οι περικοπέ τη συντάξη συνολικού ύψου 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να πλήξουν 1,1 εκατομμύρια συνταξιούχων. Θα φτάνουν κατά νότα το όριο στο 18% τη σύνταξη και θα εφαρμοστούν όχι μόνο σε κύριε αλλά και στι επικουρικέ συντάξει, εφόσον προκύπτουν και σε αυτέ προσωπικέ διαφορέ. Οι περικοπέ θα έχουν οροφή αλλά δεν θα έχουν δάπεδο, δηλαδή θα αφορούν και τι διαφορέ που καταγράφονται σε χαμηλέ, ίσω και στι κατώτερε συντάξει. Έτσι, οι απώλειε θα είναι διαφορετικών ταχυτήτων, θα ξεκινούν από 1 ευρώ και θα φτάνουν έω και τα 300 για τι κύριε και τα 70 ευρώ για τι επικουρικέ, ενώ θα πλήξουν ακόμα και πολύ χαμηλέ συντάξει. Στου διπλά χαμένου συγκαταλέγονται περίπου 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα χάσουν και από την κύρια και από την επικουρική κατά το όριο 18% των συντάξεων. Στι χαμηλέ συντάξει που θα πληγούν, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση κατώτατη των συνταξιούχων του πρώην ΤΕΒΕ που έλαβαν την προσάφηση των 220 ευρώ και η προσωπική τη διαφορά ενδέχεται να φτάσει στο 40% τη σύνταξη. Αυτοί θα υποστούν περικοπέ μέχρι το όριο των 18%. Τι νέε περικοπέ από τα μέτρα που είναι προγραμματισμένα να εφαρμοστούν κατά τη διετια 2018 2018-2019, περιγράφει το ενιαίο Δίκτυο Συνταξούχων, υπολογίζοντα ότι με την εφαρμογή των νέων μειώσεων, οι συνταξιούχοι θα καταγράψουν ολικέ μνημονιακέ απόλυε εισοδημάτων ύψου 70% από το 2010 έω το 2019. Να σημειωθεί ότι το Δίκτυο υπολογίζει ότι 1,5 εκατομμύριο συνταξούχοι βουλιάζουν στη φτώχεια και σημειώνει ότι το 2021 ένα στου δύο συνταξούχου θα λαμβάνει σύνταξη μόλις 550 ευρώ καθάρα.